πανδημία COVID-19 είναι ένα μείζον παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας που έχει επηρεάσει καθοριστικά τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ο εμβολιασμός αποτελεί μια διέξοδο στην πανδημία και ήδη υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια για άτομα άνω των 12 ετών. Η έναρξη του εμβολιαστικού προγράμματος για παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών στις ΗΠΑ μετά την σχετική έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων είναι ικανή να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού, επηρεάζοντας την εξέλιξη της πανδημίας. Θεωρείται μάλιστα ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς προσεγγίζουμε την περίοδο των γιορτών που οι οικογενειακές συγκεντρώσεις πληθαίνουν και οι μετακινήσεις αυξάνονται σημαντικά. Τα εμβόλια ελέγχονται αυτή τη στιγμή από τον Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκων. Έχει κατατεθεί ο φάκελος από τις εταιρείες και περιμένουμε την επίσημη έγκριση από εκεί. Εφόσον ελεγχθεί και εγκριθεί ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους, θα ξεκινήσουν να χορηγούνται στις ΗΠΑ και μετά περιμένουμε την έγκριση και από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Μόλις πάρουμε και εκείνη την έγκριση, θα εγκριθεί και από το ελληνικό κράτος και θα μπορούμε να τα χορηγούμε σε αυτές τις ηλικίες. Από ό,τι φαίνονται από τα πρώτα αποτελέσματα, είναι και αποτελεσματικά και ασφαλή αυτά τα φάρμακα. Θα είναι στη μισή δόση από τη δόση ή στο 1/3 από τη δόση των ενηλίκων θα γίνονται. Σίγουρα θα τα προτείνουμε σε παιδιά που είναι σε ευπαθείς ομάδες και μάλιστα περιμένουμε αυτά τα εμβόλια, γιατί αυτά τα παιδιά τώρα είναι εκτεθειμένα και σίγουρα κάποια στιγμή θα περάσουν COVID αν δεν έρθουν τα εμβόλια. Και έχουμε παιδιά που είναι νοσοκατασταλμένα, παίρνουν κορτιζόνη, κάποια άλλα φάρμακα. Τα παχύσαρκα παιδιά είναι σε ομάδες υψηλού κινδύνου, προβλήματα με το αναπνευστικό, με καρδιοπάθειες. Όλα αυτά τα παιδιά λοιπόν, σαφώς και δεν θέλουμε να περάσουν τη φυσική νόσηση, αλλά εφόσον είναι ασφαλές το εμβόλιο, να τα εμβολιάσουμε έτσι ώστε να είναι προστατευμένα. Από εκεί και πέρα για σύσταση στον καθολικό παιδιατρικό πληθυσμό, αυτό θα το δούμε εφόσον εγκριθούν τα εμβόλια, ποια θα είναι οι επίσημες συστάσεις. Ο εμβολιασμός των μικρότερων παιδιών, επισημαίνουν οι ειδικοί, όχι μόνο θα τα θωρακίσει έναντι μιας λίμωξης που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνη, αλλά ταυτόχρονα θα σπάσει την αλυσίδα της ενδοοικογενειακής μετάδοσης, προστατεύοντας τους πιο ευάλωτους της οικογένειας. Σε ένα παιδί εμβόλιο δεν θα κολλήσει, άρα εν δυνάμει δεν θα μεταδώσει τον ιό σε άτομα γύρω του και εκείνα σε ευπαθείς ομάδες. Έτσι. Οπότε γενικά λέμε όλοι να κάνουμε το εμβόλιο για όσες ηλικιακές ομάδες έχει εγκριθεί το εμβόλιο, μην το καθυστερούμε άλλο. Μετά από τόσο καιρό έχουν αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικά, είναι ασφαλή. Αντίθετα βλέπουμε ότι όσοι επιλέγουν να μην το κάνουν και αφήνουν επιλέγουν τη φυσική νόσηση, ένα μεγάλο ποσοστό ταλαιπωρείται με βαριά νόσηση, με long COVID, με εισαγωγή σε νοσοκομείο και ακόμα χειρότερα. Αν και τα παιδιά ασθενούν βαριά από COVID-19 πολύ σπανιότερα από τους μεγαλύτερους σε ηλικία, ο κίνδυνος που διατρέχουν δεν είναι μηδενικός. Ούτως ή άλλως, στο τελευταίο χρονικό διάστημα σημειώνεται μία αύξηση της μετάδοσης του ιού και στις σχολικές μονάδες. Ρωτάω σχετικά με την αύξηση των κρουσμάτων στα σχολεία και κυρίως στις πρωτοβάθμιες εκπαίδευσης ηλικίας με τις οποίες έρχεστε και εσείς σε επαφή. Είναι κάτι το οποίο το έχετε παρατηρήσει κι εσείς? Καθημερινά με παίρνουν γονείς που είναι θετικοί και εκείνοι και τα παιδιά τους. Έτσι όπως πάει η φυσική πορεία της νόσου, όλα τα παιδιά κάποια στιγμή θα το περάσουν. Ναι. Έτσι, οπότε, αν και ξέρουμε ότι τα παιδιά το περνάνε πολύ πιο ελαφριά τους ενήλικες με λιγότερες πιθανότητες για νοσηλεία, παρόλα αυτά, πρέπει, η βεβαιότητα είναι αυτή, ότι όλα τα παιδιά θα το περάσουν. Όσο περισσότεροι και πιο γρήγορα ενήλικες εμβολιαστούν, τόσο πιο καλά θα είναι τα πράγματα. Οπότε, μην αναβάλουμε άλλο τον εμβολιασμό.